Είμαστε με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη, και έχουμε συμπληρώσει 12 μήνες μετά την επανεκλογή και 9 μετά την ανάληψη των καθηκόντων. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα επόμενα βήματα και οι προτεραιότητες που έχετε θέσει. Καλημέρα σας, ευχαριστώ που ήρθατε. Κατά βάση θα συνεχίσουμε την πορεία που ετοιμάσαμε στη διάρκεια τούτου του τρέχοντος έτους. Και ποια είναι αυτή η πορεία? Είμαστε σταθεροί για το θέμα της Βάστριας, που πιθανόν να έχετε και κάποια άλλη ερώτηση αργότερα, ενώ με το μεταναστευτικό. Τα έργα, την πρώτη θητεία, ετοιμάσαμε τους φακέλους και πολλά έργα τα οποία λίμνεζαν και τώρα έχουν αρχίσει να δημοπρατούνται, είναι αρχίσει η κατασκευή τους. Ακόμη, είναι πολύ βασική στρατηγική μας η ανάπτυξη του τουριστικής κινήσεως με τη γείτονα Τουρκία, λόγω του μεγάλου πληθυσμού, λόγω της γειτνιάσεως. Άρα λοιπόν σε αυτό το τομέα θα δουλέψουμε. Και ακόμη θέλουμε ακόμη περισσότερο να αλλάξουμε τις σελίδες που είχαν τίτλο τότε προσφυγονήσια, να αλλάξουμε, να τα κάνουμε σύγχρονα νησιά που ζουν. Ποια είναι τα έργα εκείνα που υλοποιούνται την παρούσα χρονική περίοδο και ποια αναμένονται το επόμενο διάστημα? Βεβαίως. Αυτά που υλοποιούνται είναι τα θέματα, τα οδικά έργα ασφαλείας σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Λέζου. Ένα έργο 5 εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανακάμψεως, το οποίο εξελίσσεται και το βλέπετε. Τελειώνει την άλλη εβδομάδα ο κόμβος πρώτης ΔΕΗ, θα πέσει τελική στρώση και λυπάμαι ότι θα ενοχλήσουμε λίγο τους συμπολίτες μας οι οποίοι διέρχονται από εκεί, αλλά πρέπει να γίνει τελική στρώση. Ακόμη υπογράφουμε την άλλη εβδομάδα τη σύμβαση με τον εργολάβο για το δρόμο Αγιάσου Μεγαλοχώρη, η οποία είναι στο ελεγκτικό συνέδριο. Είναι τώρα στη φάση που περιμένουμε την εγκυτική επιστολή από τον ανάδοχο. Από μέρα σε μέρα θα την έχουμε. Οπότε άμεσα θα υπογράψουμε τη σύμβαση. Ακόμη εξελίσσεται το έργο Νάπη Πελόπη και αναμένουμε να αρχίσει σύντομα το έργο Αμπελικός Σταυρός, το οποίο το έχουμε αναθέσει σε εργολάβο, έχουμε υπογράψει σύμβαση, περιμένουμε τις σκέψεις του για το έργο, όπως προβλέπει ο νόμος, και νομίζω ότι υπάρχουν κάποια λεπτά σημεία στη μελέτη, να τα δούμε. Και είναι ένα έργο που υπό εξέλιξη θα είναι. Μια και αναφερθήκατε στο κομμάτι των οδικών έργων, θα ήθελα να σας ρωτήσω σε τι σημείο βρισκόμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με το δρόμο Αγία Παρασκευή Πέτρα. Είχαμε το νέο προϋπολογισμό με τη νέα χάραξη λόγω της υπάρξης του φράγματος. Το έργο από 19 εκατομμύρια ανέβηκε στα 21. Ο ανάδοχος που έχουμε αναδείξει αποδέχεται τους νέους όρους, την νέο προϋπολογισμό. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται το ερώτημα στο ελεκτικό συνέδριο, αν μπορούμε να συνεχίσουμε την προηγούμενη εργολαβία λόγω της αλλαγής του προϋπολογισμού. Ελπίζουμε να μας απαντήσει ναι και μετά είμαστε έτοιμοι να το ξεκινήσουμε. Είναι στο τοπικό σημείο. Αναφερθήκατε προηγουμένως στην νότια παράκαμψη. Ξέρουμε ότι είχατε επαφές με Βεβαίως. Το Υπουργείο για αυτό το θέμα. Ωστόσο, με τη χρηματοδότηση, πού βρισκόμαστε? Βεβαίως, θα σας αναφέρω. Αρχές του μήνα, όπως είχαμε ζητήσει από τον κύριο Σταϊκούρα, έγινε μια συνάντηση στην Αθήνα. Διότι υπενθυμίζω, η μελέτη και η χάραξη είναι ευθύνη του Υπουργείου. Το Υπουργείο την εξεπώνησε τη μελέτη και την περιβαλλοντική. Εγώ διαπίστωσα και είχαμε πάει και με τους δημοσιογράφους να τους δείξω τα λεπτά σημεία του έργου. Τα είδαμε. Διαπίστωσα ότι υπάρχουν δύσκολα σημεία, τα οποία θέλουν επαναχάραξη, τα συγκεκριμένα σημεία. Έγινε μια σύσκεψη στην Αθήνα στην αρχή του μήνα με τον κύριο Ταχιάου, τον Υφυπουργό, τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τον κύριο Αθανασίου. Τα έθεσα τα θέματα. Ο κύριος Ταχιάου έδωσε εντολή εντός ενός μηνός, άρα μέχρι αρχές Νοεμβρίου, να έρθει ο μελετητής είτε στη Μυτιλήνη όπως επέμενα εγώ, είτε στην Αθήνα, να του επιστήσουμε την προσοχή στα λεπτά σημεία. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, ο κύριος Σταϊκούρας μόνος του είπε ότι για τα επόμενα 3 χρόνια, και το επανέλαβε και ο κύριος Σταχιάος, δεν υπάρχουν πόροι. Αλλά εγώ σας διαβεβαιώ, αν οριμάσει η μελέτη, πόροι θα εξευρεθούν. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί είναι εκείνο του Σάρλ Τζαπαλάς. Είχε υπογραφεί σύμβαση με το ΤΣΑΙ προκειμένου να αξιοποιηθεί ο χώρος αυτός από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και θέλω να μάθουμε πού βρίσκεται Βεβαίως. Σήμερα το θέμα αυτό και ποια είναι τα επόμενα βήματα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Βεβαίως. Για την αξιοποίηση Βεβαίως. Τους
Και αν θα υπάρξει πρόβλημα δεδομένης της διακοπής του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Όχι, αυτό είναι σαφές ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή ο αναθέτων φορέας να σταματήσει αφού καταβάλει τις αμοιβές που όφιλε για το διαγωνισμό. Και αυτό συνέβη, κανείς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τη διακοπή του διαγωνισμού. Ανά πάσα στιγμή η δημόσια υπηρεσία μπορεί να διακόψει μια μελέτη, ένα διαγωνισμό. Τώρα, πάμε για το πού βρίσκεται το θέμα. Είναι δύο έργα. Είναι τα ιαματικά λούτρα θερμής και δίπλα είναι το Σάρλιτζα. Να πάρουμε τα ιαματικά λούτρα. Είναι στο ελεκτικό συνέδριο η σύμβαση που θα υπογράψουμε με τον κύριο Λαμπρινίδη, τον ανάδοχο, ύψους 1,5 εκατομμύριο για την επισκευή και επαναλειτουργία των ιαματικών λουτρών. Πάμε τώρα στο Σάρλιτζα. Από το ελεκτικό συνέδριο από μέρα σε μέρα θα έρθει η απάντηση και θα είναι εντάξει. Πάμε δίπλα στο Σάρλιτζα. Είχαμε κάνει ένα προκαταρκτικό διαγωνισμό να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον επενδυτές τον περσινό Ιούνιο. Μέσα σε αυτό τον προκαταρκτικό διαγωνισμό εξεδήλωσε ενδιαφέρον δύο. Ένας οίκος Ουγγρικός με τον κύριο Κούσκο, παρτενέρ Έλληνα, και ένας άλλος οίκος Ολλανδό-Σκοτσέζικος με παρτενέρ εδώ τον κύριο Μαθιέλη, οι οποίοι εξεδήλωσαν ενδιαφέρον. Επειδή ξέρω σε μεγάλους τέτοιους διαγωνισμούς όπου υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι, προκύπτουν θέματα ενστάσεων, προσφυγών κτλ. Και κάναμε μια προσπάθεια, μήπως οι δύο οίκοι αυτοί συνεργαστούν ώστε από κοινού να κάνουν το έργο αυτό. Τους έχουμε δώσει μια διορία μέχρι την επόμενη, μέχρι 19 του μηνός. Περιμένουμε την τελική τους απάντηση. Πιστεύω θα συνεργαστούν. Θα είναι ιδανικό για την περιφέρεια να συνεργαστούν. Είναι δύο οίκοι δυνατοί, που αγαπάνε τη Λέσβο, να μπορέσουν να πέρασουν το έργο. Εν ή περιπτώσει δεν συνεργαστούν, επειδή ο άλλος διαγωνισμός ήταν προκαταρκτικός, θα βάλουμε έναν τελικό διαγωνισμό εντός 20 ημέρων και όποιος το πάρει. Το επόμενο θέμα που ήθελα να θέσω είναι το ακτινοθεραπευτικό. Βεβαίως. Πρόσφατα ήρθε στο προσκήνιο. Τόσο εσείς όσο και ο Υπουργός Υγείας το εκφράσατε τη συνένεσή σας ως προς την δημιουργία. Βεβαίως. Του. Ποια είναι τα επόμενα βήματα της περιφέρειας ως προς την κατεύθυνση αυτή? Βεβαίως. Την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν τα εγγένεια κάποιων ιαματικών λουτρών στον Πολυχνήτο. Την ίδια μέρα κάποια τοπική εφημερίδα είχε γράψει πρώτη σελίδα ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος τυχαία παρευρίσκεται εκείνη τη μέρα στη Μυτιλίνη, είπε «Αν ο Μουτζούρης πει το ναι, θα προχωρήσουμε». Πήρα και εγώ την εφημερίδα και ότι στην ομιλία μου στα εγγένεια λέω «Άδωνη, λέω ναι». Πού θα πάμε τώρα? Περιμένω να επιστρέψει ο κύριος Πλακοτάρης, ο διευθύντης της υπηρεσίας ΕΣΠΑ. Έχει κάποιο θέμα μικρό υγείας. Θα επιστρέψω όπου να είναι. Οπότε να βάλουμε κάτω τις προκηρύξεις, θα δούμε πού μπορούμε να το εντάξουμε. Αν βρούμε που θα το εντάξουμε, θα μιλήσουμε τον Άδωνη, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Υπουργό, να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Γιατί θα πρέπει να κάνει την προκήρυξη στο Υπουργείο. Κατά την εισαγωγή της συνέντευξής μας, κάνετε αναφορά στο μεταναστευτικό. Τον τελευταίο καιρό έχει εκφραστεί ικανοποίηση για την βελτίωση της εικόνας που διαμορφώνεται στα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ωστόσο, η δημιουργία της Βάστριας και από την πρόσφατη ανακοίνωσή σας θεωρώ ότι αποτελεί αγκάθι. Θεωρείτε ότι αυτό λειτουργεί αρνητικά ως προς τη συνεργασία με την κεντρική εξουσία? Κοιτάξτε, σήμερα που μιλάμε, δικάζεται στο Συμβούλιο Επικρατείας μια προσφυγή την οποία μου καταθέσει σε σχέση με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μάθαμε παρασκηνιακά χθες ότι θα αποσυρθεί αυτή η μελέτη και θα έρθει καινούρια. Ναι, αποτελεί ένα σημείο αγκάθι, το οποίο θα επιμείνουμε. Είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας και στις σκέψεις μας. Με αυτό την πλατφόρμα εξελέγουμε δεύτερη φορά περιφερειάρχες και θα επιμείνουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά πιστεύω ότι με την κεντρική κυβέρνηση, η οποία μας ακούει σε όλα τα αιτήματά μας, θα βρούμε τον τρόπο δράσεως. Παραμένοντας στο ίδιο θέμα, ποια είναι η θέση σας ως προς τη λειτουργία της δομής στον Καράτεπε και ποια εκτιμάτε ότι θα ήταν η καλύτερη λύση η λειτουργία της προσωρινής δομής? Όπως εξελίχθηκε, ξεκίνησε το Καράτεπε στο Μαυροβούνι σαν προσωρινή δομή. Αλλά όπως εξελίχθηκε την πάροδο των ετών, έγιναν πολλά έργα. Είχε εξελιχθεί σε μόνιμη δομή. Εκεί μέσα τώρα φιλοξενούνται μόνο 1.100. 1.100 πρόσφυγες, μετανάστες. Αυτό λοιπόν μπορεί άνετα να τους εξυπηρετήσει και δεδομένου ότι και προσεγγίζει προς την πόλη, είναι κοντά στην πόλη, μπορούν να εξυπηρετηθούν με τα καταστήματα της περιοχής. Εγώ θα προτείνω και το έχω πει ήδη στην κυβέρνηση ότι αυτή η δομή με τους 1.000 ή ακόμη λιγότερους μετανάστες μπορεί να παραμείνει εκεί. Αυτό έχει να κάνει με τις σχέσεις με τους Δήμους της Λέσβου. Ποια είναι η συνεργασία? Αρίστη. Πριν από μερικές μέρες κάναμε μια συνέντευξη τύπου με τον κύριο Χριστόφα, το Δήμο Μυτιλίνης. Τώρα 12 η ώρα έχουμε μια αντίστοιχη συνέντευξη με τον κύριο Βέρο και υπογραφή μια συμβάσεως για κάποιο έργο
οδικό που είναι από την Εφταλού μέχρι τη Σκάλα Καμιά. Αρίστη. Έτος είχαμε μεγάλη προσέλευση Τούρκων τουριστών, η οποία συνεχίζεται. Θεωρούμε ότι ήταν καθοριστική η εξέλιξη που υπήρξε ως προς τη βίζα. Πόσο ικανοποιημένος είστε από αυτό και αν θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες προκειμένου να ενισχυθεί αυτό το κύμα ή να θωρακιστεί, να παραμείνει δηλαδή. Απόλυτα ικανοποιημένος. Όταν είχε επισκεφθεί τη Μυτιλίνη, τη Λέσβο, ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, πρώτων εθνικών εκλογών, όταν έθεσα θέματα, αιτήματά μας, το πρώτο στο που έβαλε ήταν η διευκόλυνση χορηγήσεως βίζας. Συνεσκέφθη ο κύριος Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το επιτύχαμε αυτό από τον Απρίλιο. Και μέχρι τώρα βλέπουμε και προβλέπουμε ότι έως το τέλος του έτους θα επισκεφθούν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου μόνο περί τις 450 με 500 χιλιάδες. Αν πολλαπλασιάσετε με 400 ευρώ ή 500 που θα πάνε κάθε επισκέπτης από εκεί, θα δείτε πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια είναι η μια τονωτική ένωση για τα νησιά μας. Και όπως γνωρίζετε από δελτία τύπου, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο αποδώσαμε τιμή στο μεγαλοεπιχειρηματία Ραμί Κότσα από την Τουρκία, ο οποίος έχει επιχειρηματικές δραστηριότητες εδώ στη Λέσβο και έχει περαιτέρω σχέδια και του παραθέσαμε ένα δείπνο και ακόμη είχαμε ένα συμπόσιο για την επιχειρηματικότητα, την τουριστική συνεργασία πολιτιστική με την Τουρκία εδώ στο επιμελητήριο Λέσβο σε συνεργασία με το ελληνοτουρκικό επιμελητήριο Αθηνών. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Φεστιβάλ Βορείου Αιγαίου που και στη Λέσβο και στην Χίο που πήρε μεγάλες διαστάσεις φέτος, τι προσδοκάτε από αυτό? Προσδοκούμε να γίνουν γνωστά τα νησιά για τον πολιτισμό, να περάσουν τη σελίδα των προσφυγονησιών, να γίνουν σύγχρονα μοντέρνα νησιά. Το Φεστιβάλ της Χίου έχει πάρει πραγματικά διαστάσεις μεγάλες. Θα προσπαθήσουμε για δεύτερη χρονιά φέτος να δώσουμε εξίσου διαστάσεις στο Φεστιβάλ για τη Σαφώ που γίνεται στη Μυτιλίνη. Προσδοκούμε να αλλάξουμε οριστικά τη σελίδα. Δεν προσδοκούμε να λειτουργήσει βάστρια και να μας χαλάσει τα σχέδια. Πλησιάζουμε στη λήξη του πρώτου έτους της νέας θητείας. Συνήθως αυτός ο χρόνος σηματοδοτεί ότι γίνονται κάποιες αλλαγές στα χαρτοφυλάκια. Σχεδιάζεται κάτι τέτοιο? Το Δεκέμβριο θα σκεφτώ. Αυτή η θητεία είναι η δεύτερη που διατελείται Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Σκέφτεστε στις επόμενες εκλογές να είστε πάλι υποψήφιος? Πρώτο ο Θεός να είμαστε γεροί και το σκεφτούμε στο τέταρτο έτος. Ευχαριστώ για τη συνέντευξη και μου δώσετε ευκαιρία να αναπτύξω τις μοίχες σκέψης μου.